Είστε παρέα με το SBS ελληνικά. Βρείτε περισσότερες ενδιαφέρουσες ιστορίες στο sbs.com.au. Αυξάνονται οι φωνέ των δημοκρατικών στι Ηνωμένε Πολιτείε που ζητούν την απόσυρση Τζο Μπάιντεν από την κούρσα για την Προεδρία. Δημοσκόπηση του AP Nork Center for Public Affairs Research που δημοσιεύθηκε χθε Τετάρτη αποκαλύπτει πως τα δύο τρίτα των δημοκρατικών ψηφοφόρων υποστηρίζουν ότι ο Biden πρέπει να κάνει στην άκρη και να αφήσει το κόμμα του να προτείνει ένα διαφορετικό υποψήφιο. Τα βρήματα έρχονται σε αντίθεση με τον ισχυρισμό του Biden μετά το debate ότι οι μέση δημοκρατικοί εξακολουθούν να είναι μαζί του ακόμη και αν κάποια μεγάλα νόματα στρέφονται εναντίον του. Ένα από αυτά τα μεγάλα ονόματα είναι και ο επικεφαλής των δημοκρατικών στη γερουσία των Ηνωμένων Πολιτειών Τζακ Σούμερ, ο οποίο κάλεσε τον πρόεδρο να αποσυρθεί. Σε κατηδία συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στο σπίτι του Μπάιντεν στο Ντέλαουερ το περασμένο Σάββατο, τοπική ώρα, ο Σούμερ φέρεται να είπε πω θα ήταν καλύτερο για τη χώρα και το Δημοκρατικό Κόμμα αν ο Αμερικανό πρόεδρο τερμάτιζε την προσπάθειά του για επανεκλογή. Κάδισα με τον πρόεδρο Μπάιτερ σήμερα το απόγευμα στο Ντέλαουερ. Είχαμε μια καλή συνάντηση. Ανέφερε ο Σούμερ σε δήλωση που εξέδωσε το Σάββατο. Ο Σούμερ και ο ηγέτη των Δημοκρατικών στη Βουλή των Αντιπροσώπων, Χακίμ Τζέφρι, ενθάρρυναν το Εθνικό Συνέδριο των Δημοκρατικών να καθυστερήσει τα σχέδιά του για τη διεξαγωγή εικονική ψηφοφορία για την εκ νέου υποψηφιότητα του Μπάιτερ, η οποία θα μπορούσε να έχει πραγματοποιηθεί από την Κυριακή. Η Επιτροπή Κανονισμού του Κόμματο θα συνεδριάσει την Παρασκευή για να συζητήσει τα σχέδια τη εικονική ψηφοφορία και θα τα οριστικοποιήσει την επόμενη εβδομάδα σύμφωνα με επιστολή που εστάλει στα μέλη του και περίλθε χθε στην κατοχή του Associated Press. Οι αναφορέ για τη συνάντηση του Σούμερ με τον Biden ακολουθούν την έκκληση του Άνταμ Σιφ, ο οποίο αναμένεται να εκλεγεί ω γερουσιαστή τον Νοέμβριο ενώ αποτελεί ένα από τα πιο σημαίνοντα μέλη του κόμματο, να εγκαταλείψει την υποψηφιότητά του για επανεκλογή. Η ανησυχία των Δημοκρατικών σχετικά με την ικανότητα του νυν Προέδρου να νικήσει ο υποψήφιο των Ρεπουμπλικανών, Ντόναλτ Τραμπ, ή να υπηρετήσει άλλα τέσσερα χρόνια στο αξίωμα, αυξήθηκε μετά την εμφάνισή του στο debate τη 27η Ιουνίου. Μια δεύτερη Προεδρία του Ντόναλτ Τραμπ θα υπονομεύσει τα ίδια τα θεμέλια τη Δημοκρατία και έχω σοβαρέ ανησυχίε το αν ο Πρόεδρο μπορεί να νικήσει τον Ντόναλτ Τραμπ τον Νοέμβριο, δήλωσε ο Σιφ. Αν και η επιλογή να αποσυρθεί από την προεκλογική εκστρατεία είναι αποκλειστικά του Προέδρου Μπάιντεν, πιστεύω ότι ήρθε η ώρα να δώσει τη σκητάλη, ανέφερε χαρακτηριστικά. Ο ΣΥΦ είναι το 20ο μέλο των Δημοκρατικών στο Κογκρέσο που καλεί δημοσίω τον Μπάιντεν να αποσυρθεί από την προεδρική κούρσα. Η συζήτηση για το μέλλον του Τζο Μπάιντεν στην ηγεσία των Δημοκρατικών έχει φουντώσει μετά από την είδηση πω ο Αμερικανό Πρόεδρο έχει προσβληθεί από κορονοϊό. Η εκπρόσωπο τύπου του Λευκού Οίκου, Καρίν Τζεν Πιέρ, Ανακοίνωσε το εθελοντικό τεστ αφού η Τζανέτ Μόργολα, πρόεδρο και διευθύνουσα σύμβουλο τη Λατινοαμερικανική Οργάνωση για τα Πολιτικά Δικαιώματα, δικαιώματα US, δήλωσε ότι ο Biden δεν θα μπορούσε να μιλήσει σε προγραμματισμένη εκδήλωση τη οργάνωση αυτή λόγω τη διάγνωση του. Να σημειωθεί πω ο Μπάιντεν σε συνέντευξη που δόθηκε στην δημοσιότητα την Τετάρτη υπογράμμισε ότι θα επανεκτιμούσε το ενδεχόμενο να μην παραμείνει στην προεδρική κούρσα, εάν κάποιο γιατρό του έλεγε ευθέω ότι είχε μια ιατρική πάθηση και θα έκρινε απαραίτητη την απόσυρσή του. There I had some medical condition that emerged. If somebody, if the doctors came to me and said, "You got this problem, that problem." But I made a serious mistake on the, in, the, in the whole debate. And look, when I originally ran, I said I was going to be a transitional candidate, and I thought that I'd be able to move from this, to pass it on to someone else. But I didn't anticipate things getting so, so, so divided. Joe <laughs> Biden. Έρχονται λίγε ημέρε αφότου ο αντίπαλο του Ντόναλτ Τραμπ επέζησε από απόπειρα δολοφονία εναντίον του σε συγκέντρωση των Ρεπουμπλικανών στην Περσιλβάνια. Ο 22χρονο δράστη Τόμα Μάθιου Κρούξ πυροβόλησε τον Τραμπ στο αυτί ενώ σκότωσε έναν υποστηριχτή του και τραβάζει σοβαρά άλλου δύο πριν πέσει νεκρό από τα πυρά ελεύθερου σκοπευτή τη μυστική υπηρεσία. Ο νεοδιοριστή υποψήφιο αντιπρόεδρο του Ντόναλτ Τραμπ, Τζέι Ντι Βάν, δήλωσε στο Εθνικό Συνεδρίο των Ρεπουμπλικανών as soon as i knew he was okay i felt relief and then i was like i cannot believe an assassin tried to take down the president of the united states i was mad about it was he mad and angry he called for national unity he called for calm he showed leadership my friends that the media keeps on saying they want somebody to tone down the temperature. Well, Donald Trump got shot and he toned down the temperature. That's what a real leader does.